Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, 3η 17 Ιουλίου, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Πάμε να δούμε μαζί τις κεντρικότερες ειδήσεις από τη Ζάκυνθο και τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειάς μας. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Για κάποια σημαντικά θέματα που απασχολούν το νησί, θέλησε να ενημερωθεί και να προωθήσει σήμερα ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κ. Σταύρος Κοντονής, και γι' αυτό πραγματοποίησε συναντήσεις από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον Δήμαρχο δηλαδή, τον κ. Στέλιο Μποζίκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Διονύση Μιλωνά. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Ζακύνθου. Κύριε Κοντονή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τέθηκαν κάποια σημαντικά θέματα στο τραπέζι, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πού βρισκόμαστε. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το τι συζητήθηκε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Στέλιο Μποζίκη. Με τον κύριο Μποζίκη συζητήσαμε καταρχήν το θέμα του ΧΙΤΗ και της, συνολικά της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Εκτός από το θέμα αυτό που είναι φλέγον και μας απασχόλησε πάρα πολύ ώρα, συζητήσαμε το ζήτημα με τα δημοτικά τέλη και όλη αυτή τη διαδικασία στην οποία εμείς είχαμε τοποθετηθεί απολύτως αρνητικά, με τις αεροφωτογραφίες, τις αυξήσεις των τετραγωνικών και ούτω καθεξής. Το τρίτο ζήτημα ήταν η λειτουργία του θερινού σχολείου, για τη λειτουργία του οποίου ο Δήμος ζήτησε φέτος για πρώτη φορά την χρηματοδότησή του από τους γονείς των παιδιών που θα συμμετέχουν. Επίσης θέσαμε ένα ζήτημα όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, δηλαδή μήπως είναι δυνατόν να υπάρξει μια συγχώνευση των νηπιαγωγείων, τουλάχιστον αυτών της πόλεως, για να μπορέσει αυτό το νηπιαγωγείο να απασχολήσει το ελάχιστο προσωπικό και βεβαίως να εξυπηρετήσει αρκετούς εργαζόμενους γονείς. Κύριε Βουλευτά, να μείνουμε λίγο στο πρώτο θέμα. Να σας πω, ήταν και το τελευταίο που ζητήσαμε μια ενημέρωση, ναι, όσον αφορά το ζήτημα της ανάπλασης της πλάζ του ΕΟΤ και της παραχώρησης της σε ιδιώτες. Από ό,τι είδαμε στον τύπο σήμερα, δεν είχαμε κάποια λεπτομερή ενημέρωση τόσο ώστε να εκφράσουμε εμείς τις απόψεις μας. Αυτό που τονίσαμε όμως στον κύριο Δήμαρχο ήταν δύο πράγματα. Αφενός μεν ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρξει εισιτήριο, σε περίπτωση που δοθεί σε ιδιώτες, να μην υπάρξει εισιτήριο, είτε το διαχειριστεί ο Δήμος είτε το διαχειριστεί ιδιώτης, για την πρόσβαση στην παραλία των δημοτών. Θυμίζω το γνωστό πρόβλημα που είχε προκύψει στην πλάση του Ελληνικού, που εκεί υπήρξε μια αντίδραση των κατοίκων με τον Δήμαρχο, τον σύντροφο τον Γκορτζίδη, που ρίξανε τους φράχτες κτλ. Γιατί θεωρούμε αδιανόητο για να πηγαίνει όλος να κάνει μπάνιο, όχι για τις προσφερόμενες ενδεχομένως υπηρεσίες στον χώρο, να πρέπει να πληρώνει εισιτήριο. Όπως επίσης του ζητήσαμε να μεριμνήσει σε κάθε περίπτωση να μην μετακινηθεί η λέσχη των προσκόπων που στεγάζεται στο συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στο θέμα του ΧΙΤΗ, μιας και θα το δούμε και στη συνέχεια. Επιφυλαχθήκαμε όμως όσον αφορά το τι θα γίνει, με ποιους και πώς, διότι δεν είχαμε καμία ενημέρωση επί του θέματος. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στο θέμα του ΧΙΤΗ, να δούμε λίγο τι ακριβώς συζητήθηκε, μιας και θα το δούμε και στη συνέχεια στο δελτίο μας πιο αναλυτικά. Ποια ήταν ακριβώς η στάση της Δημοτικής Αρχής και τι ουσιαστικά, αν υπήρξαν κάποιες διαφορετικές προτάσεις από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι υπάρχει μια μετατόπιση της θέσης της Δημοτικής Αρχής από αυτό που έλεγε μέχρι πρότινος. Ενέμενε στη θέση Λίβα για τη δημιουργία ΧΙΤΗ εκεί. Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Σταύρο Κοντονή, και να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Την παρέμβαση κάθε αρμόδιας αρχής ζητούν οι επιχειρηματίες του Λαγανά, οι οποίοι δήλωσαν ότι κάθε βράδυ στην παραλία της περιοχής γίνονται ακρότητες. Ταυτόχρονα υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει καθαριότητα αλλά και αστυνόμευση, με συνέπεια να επικρατεί μια άναρχη κατάσταση. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν οι επιχειρηματίες της περιοχής στην κάμερα του Ionian Channel και τον Γιώργο Γκόγκο.
Σε απόγνωση βρίσκονται οι επιχειρηματίες του Λαγανά, αφού στην περιοχή επικρατεί μια ανεξέλεγκτη κατάσταση και τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Επιχειρηματίες της περιοχής επέριψε ευθύνες στη Δημοτική Αρχή για τα όσα λαμβάνουν χώρα και κάλεσε τον Δήμαρχο Στέλιο Μποζίκη να παραιτηθεί. Τώρα τα δύο τελευταία χρόνια έχουν πλέον ξεφύγει. Ο κύριος Δήμαρχος θέλουμε να του κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Είναι Δήμαρχος για το Λαγανά ή μόνο για μερικούς? Από τα επιχρόνια άλλη τα προβλήματα του Λαγανά, να πάμε τώρα στο Κρυονέρι, όπου παράπονα έκαναν στην κάμερα του σταθμού μας αρκετοί λουόμενοι που προτιμούν να πηγαίνουν στη συγκεκριμένη περιοχή για τον μπάνιο τους. Όπως τόνισαν, ο Δήμος θα πρέπει να δείξει ενδιαφέρον ώστε η κατάσταση στην ακτή να βελτιωθεί. Εικόνες ντροπής παρουσιάζει για μία ακόμα χρονιά η περιοχή του Κρυονερίου, με συνέπεια οι λουόμενοι να είναι αναγκασμένοι να περνούν πάνω από σίδερα και σκουπίδια για να μπορέσουν να κάνουν ένα μπάνιο. Στο Ionian Channel μίλησαν και άνθρωποι που μένουν σε χώρες του εξωτερικού και οι οποίοι τόνισαν πως τέτοια κατάντια δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Λείπω 46 χρόνια, ό,τι ήταν πριν 46 χρόνια βλέπω και σήμερα. Καμία διαφορά. Καθαριότητα είναι η ίδια. Τα ίδια χάλια, μάλιστα. Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Η πορεία των έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ καταγράφεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο θέμα της ημέρας και στο ρεπορτάζ της Διάνας Χαϊκάλη Χυμαριού. Παράλληλα, καταγράφονται και οι λόγοι για τους οποίους μερικά έργα παρουσίασαν κολλήματα και έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωσή τους. Η πορεία των έργων του ΕΣΠΑ παρουσιάζεται στο σημερινό πρωτοσέλιδο θέμα της ημέρας και πιο συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ της Διάνας Χαϊκάλη Χυμαριού. Καταγράφονται αναλυτικά τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί και ολοκληρωθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτά που είναι σε εξέλιξη και έχουν παρουσιαστεί διάφορα κολλήματα, καθώς και αυτά που προσπαθεί να εντάξει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Όπως επισημαίνεται, η λάθος διαχείριση των πακέτων στήριξης είχε ως αποτέλεσμα αρκετά έργα που έχει ανάγκη το νησί να μην έχουν ολοκληρωθεί. Για όλα αυτά φαίνεται ότι ευθύνεται η ανικανότητα, η ανευθυνότητα, η προχειρότητα και η μιζέρια με την οποία αντιμετώπισαν οι τοπικές αρχές όλα αυτά τα χρόνια το σοβαρό πρόβλημα της ανάπτυξης του νησιού μας, γεγονός το οποίο πληρώνουμε σήμερα πολύ ακριβά. Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου για να μην υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα σε συγκεκριμένο σημείο του κερίου. Επιχειρηματίας εξέφρασε την αντίθεσή του με τις απόψεις των μελών της Επιτροπής και προκλήθηκε ένταση. Αρνητική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή του Κερίου από συγκεκριμένο επιχειρηματία. Η Επιτροπή είχε στα χέρια της γνωμοδοτήσεις από την κτηματική και από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζακύνθου. Δεν υπάρχει θέμα ευαισθησίας. Υπάρχει μια απόφαση τοπικού συμβουλίου ομόφωνη που λέει ότι να μην παραχωρηθεί κανένα στην όχθη του χώρο. Ο λόγος. Επειδή είναι επικίνδυνος ο δρόμος. Λοιπόν, υπάρχει έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας. Στο πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα της εβδομάδας αναφέρθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Άκης Λαδικός. Όπως φαίνεται, από αύριο μέχρι και την Κυριακή θα φιλοξενηθούν στο υπαίθριο θέατρο αξιόλογες παραστάσεις και μερικές εξ αυτών με δωρεάν είσοδο. Συνεχίζονται και πληθαίνουν από εδώ και στο εξής οι πολιτιστικές εκδηλώσεις για το φετινό καλοκαίρι. Το νησί του πολιτισμού φιλοξενεί κάθε είδους πολιτιστικές δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες από Έλληνες, Ζακυνθινούς και ξένους καλλιτέχνες. Ενώ αξίζει να αναφερθεί πως αρκετές εξ αυτών είναι με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να απολαύσουν μοναδικές βραδιές στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Αυτή τη βδομάδα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παραστάσεις Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας, Ο Τυχαίος Θάνατος Ενός Αναρχικού, Η Ελλάδα Ποτέ Δεν Πεθαίνει, Το μόνο της ζωής μου ταξίδιων και τη μουσική συναυλία με τους κορυφαίους Σέρβους καλλιτέχνες. Εισιτήρια προπολούνται στο κιόσκι στην πλατεία Σολομού, στα βιβλιοπωλεία Πλαίσιο και Λιμπροντόρο, στο βιβλιοπωλείο Πάπυρο στο Καταστάρι, στο πρακτορείο Τύπου Ευρώπη και στο κατάστημα Αργυροκαστρίτη στην 25η Μαΐου.